Χαρακτηριστικά κινηματογραφική ταινία είχε η ενοπλή ληστεία που σημειώθηκε χθε, μόλι έπεσε το σκοτάδι στον Ορεινό Μιλοπόταμο, με θύμα έναν υπάλληλο εταιρεία ταχυμεταφορών και λία 4.200 ευρώ. Η ληστεία σημειώθηκε στον επαρχιακό δρόμο Αξού Ζωνιανών, από τον οποίο διέρχονταν με βανάκι τη εταιρεία ο 41 ετών Κούριερ, ο οποίο μόλι είχε ολοκληρώσει τη βάρτια του και επέστρεφε αμέριμνο στο Ρέθμνο. Πολύ άσχημο. Δηλαδή, Πολύ. Ο πόταμο έχει τόσε ομορφιέ και ναι. δυστυχώ στιγματίζεται. Ναι, τι να κάνουμε. Δεν έκουσα τίποτα, παιδί μου. Δεν, εγώ σήμερα ήρθα, δεν. δεν απλά το μάθατε σήμερα. Δεν ξέρω τίποτα. Η αστυνομία να ζητά του δράστες. Ε, να να, τους βρει. Να τι τους βρει του Να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, λέτε. βέβαια. Και βέβαια. Όταν ο Κούριερ έφτασε σε αυτό εδώ το σημείο, οι άγνωστοι δράστε είχαν στήσει οδοφράγματα με του κάδου απορριμμάτων που βλέπετε πίσω μου. Ο ίδιο, μέχρι να συνειδητοποιήσει τι συμβαίνει και να κινητοποιήσει το όχημά του, είδε ξαφνικά μπροστά του δύο κουκουλοφόρου, οι οποίοι τον σημάδευαν με όπλα. Οι δύο θρασίτατοι ληστέ, σαν αλλιεφάντα στι σεναριογράφικε σκηνοθέτε, φαίνεται πω ήταν κρυμμένοι πίσω από τα δέντρα, περιμένοντα το θύμα να πέσει στην παγίδα του. Μόλις εκείνο είδε κατά του δρόμου τους παραταγμένους στη σειρά κάδους απορριμμάτων, μουδιασμένος σταμάτησε το όχημά του και με μια γρήγορη κίνηση των ματιών του αντιλήφθηκε δεξιά και αριστερά του οχήματό του δύο άντρες που έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους με μαύρες κουκούλες τον σημάδευαν με τα πιστόια που κρατούσαν στα χέρια τους. Με σταθερή φωνή, έχοντα κριτική προφορά και χωρί περιττέ κουβέντε, του είπα να μείνει μέσα στο αυτοκίνητο και να του παραδώσει γρήγορα το σάκο με τι εισπράξει. Χωρί δεύτερη σκέψη και υπό την απειλή των όπλων, το θύμα υπάκουσε, ενώ μόλι εκείνοι πήραν τα χρήματα, του είπα να φύγει γρήγορα χωρί να κοιτάξει πίσω του, την ίδια στιγμή που οι δύο δράστε εξαφανίστηκαν μέσα στο σκοτάδι προ άγνωστη κατεύθυνση, χρησιμοποιώντα όχημα το οποίο φαίνεται πω είχαν κρυμμένο σε κάποιο σημείο που δεν ήταν ορατό. Ο κούριερ διατηρώντας την ψυχραιμία του κατάφερε να περάσει από ένα μικρό άνοιγμα που είχαν οι κάδοι απορριμμάτων μεταξύ τους και πατώντας τέρμα γκάζι έφτασε στην αξό από όπου και ειδοποίησε από το κινητό του τηλέφωνο την άμεση δράση. Άσχημο. Άσχημο. Όπου και να γίνει άσχημο. Τώρα που ήρθα το μάθανε ναι. και δεν ήξερα τίποτα. Αλλά είναι άσχημο να συμβαίνει στην περιοχή σα. Κακό είναι. Κακό είναι. Κακό. Ο 41 ετών υπάλληλο περίμενε υπομονητικά σε ασφαλέ πλέον σημείο στο κέντρο τη Αξού, μέχρι ότου να φτάσουν οι δυνάμει τη Ελλάση, οι οποίε εξακολουθούν να χτενίζουν την ευρύτερη περιοχή του Μιλοποτάμου και όχι μόνο, χωρί ωστόσο να έχουν ακόμα εντοπίσει του δράστε. Ο υπάλληλο, όταν πλέον συνήλθε από το σοκ, περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια στους αστυνομικούς όλα όσα διαδραματίστηκαν κατά το δρομολόγιο του τρόμου στον ορεινό πόταμο. Φέρεται να ισχυρίστηκε πως μέσα στο μισοσκόταδο αντιλήφθηκε τους δύο άνδρες εκτιμώντας πως ήταν νεαρής ηλικίας να τον σημαδεύουν και να τον προστάζουν χωρίς ευτυχώ να κάνουν χρήση των όπλων τους. Οι αστυνομικέ αρχέ που έχουν αναλάβει την προανάκριση ερευνούν με ιδιαίτερη προσοχή την υπόθεση, συλλέγοντα καταθέσεις και κάθε χρήσιμο στοιχείο που θα του επιτρέψει να φωτίσουν πλήρω κάθε πτυχή του περιστατικού.